Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο αποφάσισα να σας απαντήσω τα πολύ σημαντικά ερωτήματα που μου κάνετε αναλόγως στον τύπο της επιδερμίδας που έχετε και φυσικά γιατί δεν μπορώ να απαντήσω σε κάθε μία ξεχωριστά. Θα σας λύσω τις απορίες σας όπως όταν με ρωτάτε «Έχω λιπαρή επιδερμίδα, τι μέικαπ να βάλω, έχω ξηρή επιδερμίδα, τι πράιμερ να βάλω». Όλα αυτά λοιπόν θα σας απαντήσω μέσα από εδώ. Πολύ σημαντική είναι η καθημερινή μας φροντίδα, η κρέμα δηλαδή που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω γιατί είναι πραγματικά τι ταιριάζει στην καθεμιά σας. Γιατί εγώ μπορεί να έχω μια ξηρή επιδερμίδα και μια άλλη κοπέλα να έχει ξηρή επιδερμίδα και εμένα να μου κάνει μια συγκεκριμένη κρέμα και στην άλλη κοπέλα να της βγάζει σπυράκια. Αυτό πρέπει σίγουρα να το δοκιμάσετε πάνω σας, είτε σε δειγματάκια, είτε να σας το πει αισθητικό σας ή ο δερματολόγος σας. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε τα tips όσο αφορά τα primers. Πρώτον, λιπαρές επιδερμίδες. Όσες λοιπόν κοπέλες έχετε λιπαρές επιδερμίδες, να αποφεύγετε primer που έχουν γυαλάδες και να προτιμάτε primer που έχουν matte φινίρισμα και ρύθμιση λιπαρότητας. Τώρα, όσες έχουν ξηρές επιδερμίδες, να προτιμάτε primer ενυδατικά και αυτά που έχουν γυαλάδες, δίνουν πιο λαμπερή και υγιή όψη. Μεικτές επιδερμίδες. Υπάρχουν primers εδώ τα οποία ρυθμίζουν τη λιπαρότητα ή και την ξηρότητα. Καλό θα είναι να συμβουλευτείτε στα beauty stores τους ειδικούς σε κάθε εταιρεία. Και τέλος φυσικά για τις όρημες επιδερμίδες προτιμάμε primers τα οποία έχουν πολύ ελαφριά σύσταση και είναι και αυτά που γεμίζουν τις ρητιδούλες ή και τους πόρους και έτσι κάνουν πιο ομοιόμορφο και λίγο αποτέλεσμα. Και πάμε τώρα φυσικά στα μάτια. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα που μου λέτε ότι όταν βάζετε σκιά σας κάνει πάρα πολύ γραμμές, μαζεύει δηλαδή η σκιά ή μου τζιρώνετε το μολύβι. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί φυσικά έχετε λιπαρά βλέφαρα. Τι κάνουμε λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση? Υπάρχουν primers τα οποία εξορροπούν τη λιπαρότητα, δίνουν ένα matte φινίρισμα, ένα matte αποτέλεσμα και πάνω εκεί μπορείτε να κάνετε το μακιγιάζ και θα διαρκέσει όλη την ημέρα. Φυσικά καλό θα ήταν πριν βάλουμε το primer να ταμπονάρουμε με ένα χαρτομάντιλο το βλέφαρό μας ή με ένα blotting paper. Όσες όμως η περιοχή των ματιών σας είναι πιο ξηρή, καλό είναι να πάρετε μια ενυδατική κρέμα αναλόγως με τις ανάγκες της επιδερμίδας σας. Προσοχή βέβαια και εκεί, γιατί άμα βάλουμε αρκετή ποσότητα θα έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Καλό θα είναι να βάλουμε την ενυδατική μας και την περιττή ποσότητα να τη βγάλουμε με ένα χαρτομάντιλο και το δέρμα θα έχει απορροφήσει ακριβώς την υγρασία που χρειάζεται. Και φυσικά καλό θα ήταν να αποφεύγουμε matte φες, τα primer και concealer. Φτάσαμε λοιπόν στο make-up. Όσες λοιπόν έχετε λιπαρή επιδερμίδα, καλό θα ήταν να διαλέξετε μία βάση oil free με matte αποτέλεσμα για τη ρύθμιση της λιπαρότητας και να αποφύγουμε τη μεγαλύτερη έκρηση σμίγματος. Για αυτές λοιπόν τις τυχερές που έχουν κανονική επιδερμίδα, να ξέρετε ότι όλες οι υφές είναι κατάλληλες για εσάς, είτε υγρή, είτε σε compact, είτε σε stick. Όλες σας λοιπόν σας ταιριάζουν, αρκεί να βρείτε αυτή που λειτουργεί καλύτερα σε εσάς. Όσες τώρα έχετε μεικτή επιδερμίδα, επιλέξτε ένα foundation που είναι πιο ανάλαφρο, αλλά σας δίνει όμως την κάλυψη που χρειάζεστε. Και φυσικά όσες έχετε ξηρή επιδερμίδα, καλό θα ήταν να προτιμάτε foundation τα οποία είναι σε υγρή μορφή και με αρκετά ενυδατικά στοιχεία μέσα. Και τώρα βέβαια για τις πιο όρημες επιδερμίδες, καλό θα ήταν να επενδύσετε σε make-up τα οποία γεμίζουν τις ρητίδες, υπάρχουν τέτοια στο εμπόριο, ή foundation που υπόσχονται effé lifting και δίνουν μεγαλύτερη λάμψη στο πρόσωπο. Πούδρες! Εδώ σας θέλω τώρα! Οι λιπαρές επιδερμίδες σίγουρα χρειάζονται ένα πέρασμα, αλλά προσοχή στην ποσότητα. Βάζοντας ή ξαναβάζοντας πούδρα, δεν αφαιρείται η λιπαρότητα. Ίσα-ίσα που γίνεται στρώση και γίνεται αυτό που λέμε το cakey αποτέλεσμα. Οι υπόλοιποι τώρα τύποι δέρματος, καλό θα ήταν να αποφεύγουν την πούδρα, αυτά φυσικά που σας λέω σε κάθε μου tutorial. Σίγουρα βέβαια χρειάζεται λίγο η περιοχή κάτω από το ματιόν και λίγο στο ταφ, έτσι να εξορροπήσουμε λίγο τη λιπαρότητα, τα σημεία δηλαδή που βγάζουν έτσι λίγο πιο πολύ γυαλάδα. Και τώρα θα μοιραστώ μαζί σας extra tips. Όσες κοπέλες έχουν ξηρή επιδερμίδα μπορούν να παίξουν με υφές στο υπόλοιπο μακιγιάζ τους, όπως είναι σε υγρή ή σε stick μορφή. Μπορούν να βάλουν το rouge, contouring, bronzing και highlighter. Ενώ οι κοπέλες φυσικά με λιπαρή επιδερμίδα, καλό θα ήταν να ολοκληρώνουν το μακιγιάζ τους με πιο σταθερά προϊόντα, με πιο πουδρένια προϊόντα. Οι γυαλάδες τώρα στις κοπέλες που έχουν λιπαρή επιδερμίδα θα πρέπει να τοποθετούνται με μεγάλη προσοχή, ίσα-ίσα μόνο στο κόκαλο και φυσικά στις περισσότερες περιπτώσεις και καθόλου αν η λιπαρότητα είναι έντονη.
Οι γυναίκες με όριμες επιδερμίδες, καλό θα ήταν να μην φορτώνουν με πολλά προϊόντα την επιδερμίδα τους. Όσο πιο λίγα, τόσο καλύτερα. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας έλυσα και να σας κάλυψα σε πολλά σας ερωτήματα. Μην ξεχνάτε να κάνετε βέβαια subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα tips and beauty videos. Φιλάκια!